Υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα που δεν πλήρωσαν από 30.000 ευρώ και πάνω στο Ερίκος Ντινάν για τα νοσηλιά τους. Ναι. Υπάρχουν. Ονοματίστε παρακαλώ. Κολλήρωμαι από το ιατρικό απόρριτο. Να σας βοηθήσω λίγο. Εδώ δεν υπάρχει ιατρικό απόρριτο. Εδώ, κύριε Μάρτης, είναι μια επιτροπή της Βουλής που διερευνά ποινικές ευθύνες, οι οποίες θα πρέπει να έχουν στείλει στη φυλακή πολύ κόσμο. Και άλλωστε δεν θέλουμε να μάθουμε τι ασθένεια ήταν. Ναι, το ιατρικό απόρριτο αφορά προσωπικά δεδομένα σε σχέση με ζητήματα υγείας. Όχι ποιος είναι τζαμπατζής. Σύμφωνα με την Grand Thornton, λοιπόν, και τον έλεγχο που διεξήγαγε, ο κύριος Κωνσταντίνος Σιμίτης, πρώην πρωθυπουργός, νοσηλεύτηκε έναντι 18.473 ευρώ και του χορηγήθηκε έκπτωση 17.902 ευρώ. Και τα υπόλοιπα δεν πλήρωσε από την τσέπη, το ποσό που έμενε που ήταν λιγότερο από 1.000, αλλά τα κάλυψε ο ασφαλιστικός του φορέας. Ομοίως και η σύζυγός του είχε κόστος νοσηλείας 29.746 και η έκπτωση ήταν 29.046 ευρώ. Ασκήθηκε δίωξη για ηθική αυτουργία στο αδίκημα για το οποίο εσείς κατηγορήστε σε αυτό το πρόσωπο. Γνωρίζετε αν ασκήθηκε, αν ο εισαγγελέας, ο ανακριτής το είδαν αυτό το πράγμα. Το είδανε προφανώς. Ασκήθηκε δίωξη. Ενημερώστε με, γιατί αν δεν ασκήθηκε, πρέπει να πάω εγώ τα στοιχεία στον εισαγγελέα αμέσως μετά. Εγώ θα σας κάνω ιονή παντομήμα. Μόλις είδε ο κύριος ανακριτής, ο εντιμότατος κύριος Τσιρό. Πιο δυνατά παρακαλώ, γιατί είναι κρίσιμα αυτά τα οποία λέτε. Τα ονόματα, το πέταξα πάνω να φύγει από μένα για να πάει στο Συμβούλιο Εφετών. Τώρα αυτό που περιγράφεται είναι αδίκημα, είναι παράβαση καθήκοντος εκ μέρους του ανακριτή. Ήρθανε πολιτικά πρόσωπα και πρωθυπουργοί και την ώρα που ήταν να περάσουν από το ταμείο, σας λένε γεια σου Αντρέα και φεύγουνε. Ναι. Και χρωστάνε εδώ πέρα για το Σιμίτι μόνο είναι 18 και 29 χιλιάρικα 47.000 ευρώ και δεν τα πληρώσανε ποτέ. Και προφυλακίζεται ο πολίτης και για τον πολιτικό δεν ασκείται δίωξη. Λοιπόν, αυτά τα στοιχεία τώρα που προκύπτουν σε αυτή την επιτροπή πρέπει άμεσα να πάνε στον εισαγγελέα και να καλέσει το Σιμίτι, γιατί προσέξτε. Και αν είναι αυτό, ένα λεπτό, προσέξτε. Στην περίπτωση αυτή, καλό το χιούμορ, αλλά εδώ είναι εξαιρετικά σοβαρή, κύριε Νικολόπουλε, η περίσταση. Ο Σιμίτης δεν καλύπτεται από τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, διότι δεν έκανε κάτι στο πλαίσιο της τελέσεως των καθηκόντων του ως πρωθυπουργός, ούτε η βουλευτική ασυλία τον καλύπτει. Τώρα κανονικά πρέπει να πάει στον εισαγγελέα και να ασκηθεί δίωξη. Εγώ να τονίσω ότι σέβομαι το πρόβλημα υγείας κάθε ανθρώπου, αλλά ένας φτωχός πολίτης θα πεθάνει στην Ψάφα, θα πάει στο κρατικό της Νίκαιας και δεν θα χρωστάει 250 χιλιάρικα στο δημόσιο. Επαναλαμβάνω, σέβομαι του κυρίου Σιμίτη το πρόβλημα. Έχει πρόβλημα υγείας, αν το σέβομαι. Αλλά εδώ ο κύριος Σιμίτης που εμφανίζεται σήμερα ως νέος σωτήρας που θα διασώσει την Ελλάδα, δεν μπορεί να προκύπτουν εδώ πέρα 47.000 ευρώ τα οποία δεν πληρώθηκαν ποτέ. Και επαναλαμβάνω, πήγε ο φάκελος στην ανάκριση, πήγε φυλακή ο διοικητής του νοσοκομείου και δεν ακούμπησε κανείς τα πολιτικά πρόσωπα. Εδώ πραγματικά έχουμε ποινικές ευθύνες και των δικαστικών που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση και κάναν ό,τι δεν είδανε. Εδώ λέτε στη συμπληρωματική κατάθεσή σας στην εισαγγελέα φυλακών. Όλος παραδόξος, τα έχετε καταθέσει ενόρκως αυτά. Σε όλους τους φορολογικούς ελέγχους συμμετείχε ως επικεφαλής ο υπάλληλος του ΔΟΕ Αναστάσιος Γιαννίκος. Ακριβώς. Με αίτημα του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, είχα διορίσει το Ερίκος Ντινάν συγγενής του ανωτέρου υπαλλήλου. Αυτά τα γεγονότα που αναφέρω είναι αληθή? Διορίστηκε συγγενής του Γιαννίκου και μετά ο Γιαννίκος δούλευε για τον Σαμαρά στο ΔΟΕ? Όπου βάλετε αντί για Σαμαράς Μπούρας, το δέχομαι. Τι ήταν ο Μπούρας? Αυτό που ήταν. Αυτό φωτός. Σας είπε για τον κύριο Μπούρα ο Σαμαράς, επιλέξει, Ανδρέα μου, σου στέλνω τον άνθρωπό μου. Ναι. Ωραία, άρα δέχομαι και εγώ λοιπόν όπου Μπούρα Σαμαράς, με βάση τα δικά σας λεγόμενα. Φέρετε εδώ να σας έχει πει σε τηλεφώνημα ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, εν ενεργεία υπουργός τότε, Ανδρέα, δε σε θέλουν οι δεξιοί. Άσε τις βλακίες, του απαντώ. Θέλει να βάλει και ο Σαμαράς τους δικούς του. Αυτό το διάλογο εσείς τον έχετε παρουσιάσει στα μέσα ενημέρωσης. Τον επιβεβαιώνετε και ενόρκως, σας είπε έτσι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης? Απολύτως. Απολύτως. Έγινε και πράξη, έβαλε πράγματι ο Σαμαράς τους δικούς του για να εξυπηρετήσουν στη συνέχεια τα συμφέροντα συγκεκριμένου τραπεζίτη? Μα την αίτηση για διορισμού συμβουλίου την έκανε ο κύριος Γεωργιάδης. Με ονόματα τα οποία είναι γνωστά και υπάρχουν. Παρακαλώ. Είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία θα εξεταστούν από εδώ, από την Επιτροπή. Να πάρουμε ένα-ένα αυτά τα ονόματα που αναφέρατε.
Ο Κοδέλλας ήταν και αυτός αυτόφωτος ή ήταν στο στενό περιβάλλον Αβραμόπουλου? Κολλητός του Αβραμόπουλου. Κολλητός του Αβραμόπουλου. Ο Μπούρας, όπως είπαμε, είναι ο ίδιος Μπούρας Κωνσταντίνος, διευθυντής του γραφείου του Σαμαρά. Ειλικρινά δεν τον ήξερα και είπα στον κύριο Σαμαρά, ρε Αντώνη, το Θανάση θα μου φέρεις. Ο βουλευτή λέτε, αλλά δεν ήταν ο βουλευτής, ήταν ο διευθυντής. Και διορίστηκε ο κύριος Μπούρας. Όχι. Στο συμβούλιο, βεβαίως. Είναι στο διοικητικό συμβούλιο και ο Μπούρας. Βεβαίως. Ο Αυγερινός που αναφέρατε. Και η κυρία Σάλα είχε διοριστεί. Η κυρία Σάλα, μισό λεπτό. Βεβαίως. Η κυρία Σάλα έχει κάποια συγγένεια με τον τραπεζίτη Σάλα. Σύζυγη. Δηλαδή ο Γεωργιάδης έφτιαξε ένα διοικητικό συμβούλιο με τη γυναίκα του τραπεζίτη που εξαγόρασε στη συνέχεια την τράπεζα. Και ήρθε και τους εγκατέστησε. Μάλιστα. Ο Αυγερινός. Πρώτη φορά υπουργός ήρθε να εγκαταστήσει το διοικητικό συμβούλιο του Ερυθρού Σταυρού. Ο Αυγερινός που αναφέρατε ήταν και σε επιτροπές κοστολόγησης φαρμάκων. Πάντα. Και ποιος τον έβαλε εκεί πέρα, ήταν αυτόφωτος, σαν τον Μπούρα. Από ό,τι έχω εδώ, ο κύριος Γεωργιάδης. Είναι του στενού περιβάλλοντος Γεωργιάδη και αυτός. Δικά σας λεγόμενα, τα οποία θέλω να διευκρινίσετε, πάλι για τον Αυγερινό. Ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός λέει πως δεν μπορεί ο Αυγερινός συνεχώς να παραμένει στην εξουσία, επειδή κάποιος εγκάθετος του Σαμαρά, πρώην αρεοπαγήτης, κυκλοφορεί και κανονίζει να παίρνει παρατάσεις η διοίκηση. Ναι. Ποιος είναι αυτός ο αρεοπαγήτης? Εγώ είμαι στη φυλακή. Από ό,τι μου λένε, αυτός που μου αναφέρουν, δεν βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο σ' αυτό, είναι ο πρώην Γενικός Γραμματέας μετά τον Μπαλτάκο. Ο Καϊμενάκης. Καϊμενάκης. Ο Καϊμενάκης ήταν και αυτός στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και παραμένει φανατικά. Σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο τελικά του Ερυθρού Σταυρού, εγώ περίμενα να δω πρόσωπα της Εκκλησίας με ευαισθησίες για τα κοινωνικά ζητήματα. Γιατί όλοι όσοι αναφέρονται εδώ πέρα είναι μέσα από κομματικά γραφεία? Με για ποιο λόγο έχουν μπει αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα? Μην τους αδικείτε, ήταν και εφοπλιστές και ξενοδόχοι και τα λοιπά. Ο κύριος Κίνιας είναι και αυτός, Κίνιας Ιωάννης. Ναι, ήταν. Πολιτικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και αυτός. Ναι, ναι. Υπάρχει κάποιο πρόσωπο που να μην σχετίζεται? Ο κύριος Νίκας εδώ, ο οποίος ίδρυσε καρδιολογική κλινική στη συνέχεια. Είναι και αυτός του περιβάλλοντος Σαμαρά. Συγγενής του Δημάρχου, νομίζω, της Καλαμάτας ήταν. Μεσίνιος, δηλαδή. Όπως Μεσίνιος ήταν και ο υπάλληλος του ΣΔΟΕ, ο οποίος ευνοήθηκε με τις προσλήψεις. Ναι. Ο κύριος Πανευθυμητάκης αληθεύει ότι έχει συγγένεια με τον κύριο Μητσοτάκη? Ναι, βέβαια. Τι συγγένεια? Νομίζω ξάδερφος. Πρέπει να μαθευτεί πόσο αγόρασε το δάνειο Σάλας. Εμένα μου είπαν 18 εκατομμύρια. Αυτό ήταν το πραγματικό κόστος? Ο κύριος Πρόεδρος... 19.500 το είπαμε στην αρχή. Αυτό ήταν το πραγματικό κόστος του δανείου που το αγόρασε αυτή την εξευτελιστική τιμή? Το είχαν φτάσει να φέρετε για 97. Πώς? Φαινόταν για 97 και εξαγοράστηκε 19.5. Ακριβώς. Ποιος πληρώνει τη διαφορά όμως? Αυτό είναι το θέμα. Με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, γιατί αυτά δεν είναι λεφτά του Σάλα. Ο τραπεζίτης δεν είναι λεφτά που τα έχει από τον πατέρα του. Αυτό διερευνάει η Βουλή δηλαδή. Στην αναφορά του εισαγγελέα υπάρχουν ονόματα υπουργών. Βορύδης, Γεωργιάδης, Χατζηδάκης, Μηταράκης. Θα έπρεπε να μιλάμε μία ώρα για τον καθένα ξεχωριστά, για τις πράξεις και τις παραλήψεις. Προσέξτε. Δεν θα μπορούσε να τελεσφορήσει τίποτα εάν το ζευγάρι της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης δεν εκάλυπτε το χαραμί και την παρέα του να γίνουν αυτά τα πράγματα. Μια τελευταία ερώτηση για την περίπτωση του Υπουργού Βορύδη, ο οποίος έφερε στη Βουλή την τροπολογία αυτή 5 ημέρες πρώτου πληστηριασμού. Εάν δεν είχε έρθει η τροπολογία αυτή στη Βουλή, εάν δεν είχε έρθει η τροπολογία Βορύδη στη Βουλή 5 ημέρες πριν τον πληστηριασμό, πρώτον, δεν θα υπήρχε ασυλία, θα πήγαιναν φυλακή πρόσωπα? Βέβαια. Θα γινόταν αυτός ο πληστηριασμός ο οποίος ζημίωσε το δημόσιο? Όχι. Καμία άλλη ερώτηση.